Βρισκόμαστε στον πολιτιστικό χώρο γαλαξίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, όπου σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα της Συντονιστικής Επιτροπής των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Ρωμανιά, οικονομολόγο, νομικό και γραμματέα των εργασιακών σχέσεων των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα, κύριε Ρωμανιά. Γεια σας. Μία ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι ότι υπάρχει, εκτός από το σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας, υπάρχει και η εισφοροδιαφυγή. Πιστεύετε ότι είναι εύκολο να καταπολεμηθεί? Εάν υπήρχε πολιτική βούληση, θα είχε ήδη καταπολεμηθεί. Είναι δεδομένο όμως ότι σήμερα που μιλούμε για εισφοροδιαφυγή, έχουμε ήδη στο ΙΚΑ 25 ελεκτές για όλη την Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν να μιλούμε για εισφοροδιαφυγή, για την καταπολέμησή της και από την άλλη να μην έχουμε ενισχύσει την υπηρεσία του ΙΚΑ, τι να κάνουν 25 άτομα σε όλη την Ελλάδα? Επομένως, στα λόγια πάμε καλά. Στην ουσία όμως φαίνεται ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Εάν αυτή τη στιγμή είμαστε σοβαροί, θα πρέπει να ενισχύσουμε άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ, να ενισχυθεί με τουλάχιστον 150 άτομα για να μπορούν να αλωνίζουν όλη την Ελλάδα και να πηγαίνουν να ελέγχουν τις επιχειρήσεις. Εσείς ως γνώστης όλων αυτών των θεμάτων βλέπετε φως στον ορίζοντα? Προσέξτε, η εισφοροδιαφυγή μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με έναν τρόπο. Να αντιμετωπιστεί το θέμα προληπτικά και όχι κατασταλτικά. Εάν μια επιχείρηση σχηματίσει μεγάλο αριθμό ετών που κάνει εισφοροδιαφυγή, αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί εκ των υστέρων να έρχεται το κράτος κατασταλτικά, γιατί κινδυνεύει να κλείσει την επιχείρηση. Θα πρέπει εγκαίρως να έρχεται και να προσπαθεί να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε η επιχείρηση να καταβάλει όταν το χρέος της είναι μικρό. Όσο καθυστερεί και το χρέος πολλαπλασιάζεται και συσσωρεύεται, τόσο δυσκολεύει η καταπολέμηση του φαινομένου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επιχειρήσω σε 2-3 ενότητες να σας δώσω να αντιληφθείτε πού βρισκόμαστε σήμερα και κυρίως προς τα πού οδεύουμε. Προς τα πού οδηγείται η κατάσταση μετά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές. Και τώρα κοντά μας είναι η κυρία Μέρη Ζουμπούλογλου, πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είδαμε μία έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συγκέντρωση στην οποία τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα από τον κόσμο, οι ομιλητές απάντησαν σε όλα. Τώρα εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, έρχονται γιορτές, ευχάριστες μέρες, οι ανεξάρτητοι Έλληνες ετοιμάζουν κάτι που θα βοηθήσει τα χαμηλότερα εισοδήματα? Οι ανεξάρτητοι Έλληνες βρίσκονται συνέχεια στην υπηρεσία των δημοτών, των συνδημοτών μας. Την περασμένη εβδομάδα τελειώσαμε κάποιες δράσεις για ρουχισμό. Θα συνεχίσουμε με τρόφιμα, τα οποία θα συλλέξουμε για τις οικογένειες οι οποίες πραγματικά έχουν πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Και θα επιμείνουμε όμως κυρίως στην ενημέρωση του κόσμου για τον πολιτικό λόγο που εκφράζουμε. Πιστεύουμε ότι αυτό έχει ανάγκη ο τόπος περισσότερο, ναι στην αλληλεγγύη, ναι στο συνάνθρωπο, αλλά δεν θα χαϊδέψουμε πλέον αυτήν όλη την απαξίωση την οποία ζούμε. Είναι τα πρώτα Χριστούγεννα στα οποία οι οικογένειες δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν θέρμανση, δεν έχουν χίλια δυο. Αυτό θα συνεισφέρουμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός. Έτσι θα βοηθήσουμε περισσότερο τους συνδημότες μας να καταλάβουν ακριβώς πώς μπορούμε να μαζί με τη συμμετοχή τους να υπερνικήσουμε αυτή την κατάσταση που είναι απαξιωτική για την Ελλάδα, φεύγοντας από τα μνημόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Από το πολιτιστικό χώρο του Δήμου Νέας Σμύρνης Γαλαξία και για το nstv.gr, Ορνέλα Ζέφη.